καλημέρα στον καλό φίλο αλλά και προπονητή του Γιώργου του Πηλίδη, του Γιώργου του Πηλίδη, τον Παύλο τον Γεωργιάδη. Παύλο μου, είσαι εδώ συντονισμένος να δούμε μετά τις έντασεις, τις διαμάχες, πάντοτε όμως με ωραίο ήρεμο τρόπο. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πανέτοιμοι. Έτσι. Για το Γιωρίκα μας. Για το Γιωρίκα μας, ναι. Και αυτό νομίζω το μας είναι καταδεικτικό του πόσο ενωμένου, πόσο οικογένεια αισθάνεστε, αλλά και πόσο καλά τον γνωρίζεις, άρα και τον ερμηνεύεις, έτσι. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Βλέποντας την ένταση τη χθεσινή. Από πολύ μικρή ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σου για τη χθεσινή ένταση και για αυτή την εκδήλωση του Γιωρίκα. Ήταν κάτι που βλέποντάς το έλεγες ότι έτσι θα γινότανε? Όχι, δεν θα γινόταν έτσι, γιατί πιστεύω Τσακατσούκας, όπως τον ονομάζουνε, ο κύριος Κατσαούνης, πιστεύω ότι τον έχει μια αντιπάθεια. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς να μας μιλάς, γιατί δυσκολεύομαι να σε ακούσω. Ναι, ναι, βεβαίως. Τέλεια. Τώρα ναι, τέλεια. Έλα, πάμε ρε εσύ, Παύλο. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Έχει μια μικρή... Είναι λίγο, ναι, ναι, λίγο οξύθυμος ο Γιωρίκας, είναι λίγο οξύθυμος. Σαν άνθρωπος. Δεν είναι οξύθυμος. Όχι, δεν είναι οξύθυμος. Απλώς είναι σεβαστικός και όταν έχεις μάθει να σέβεσαι, και ο άλλος βλέπει ότι γενικά στον κόσμο, στο γύρο του, τον αγαπάει τόσο πολύ και ένας που δεν ξέρω άμα τον αγαπάνε, δεν ξέρω τι άλλο πιστεύει ο κύριος Κατσαούνης. Mm-hmm. Δεν το αρέσουν οι αντιδράσεις του Γιώργου, γιατί έτσι έχει μάθει στον πρωταθλητισμό του. Yeah. Άρα δεν του αρέσει κάποιος, ας πούμε, βλέπει να και το με πω σεβασμό. Σε εισαγωγικά κιόλας, Παύλο μου, αν ας πούμε κάποιος τον προκαλέσει... Ναι. Φυτίλια, να κάτι βάζει κάποιος. Ναι. Φυτίλια. Παιδιά, πείτε το απλά. Ναι, δεν το αρέσει. Λόγω του χαρακτήρα του που είναι ήρεμος, σοβαρός, ναι. Έχει είδος και αξιοπρέπεια. Λοιπόν, να το δούμε λίγο όλοι μαζί σωστά με τον κόσμο, μαζί και με τον Παύλο, το χθεσινό απόσπασμα της έντασης και να το σχολιάσουμε να είναι πιο φρέσκο. Γιάννη Τσολάκης, το σταμάτη Καλαφατά. Τσολάκης προσπαθεί πάσα στον Κατσαούνη. Βλέπει ξεμαρκάρισμα τον Καλαφατά. Προσπάθησε να περάσει στον Τσολάκη. Έκλεψε ο Ρουβάς. Γιωρίκας Πηλίδης, τρία βήματα σωστά. Ωραίο lay up. Μαγκές ο άλλος, ότι χαλάρωσε λίγο. Ηρεμήστε ρε. Γιώργο, παίξε. Γιώργο. Είσαι λάθος τώρα εδώ. Παίξε. Βέγε τρέμα τους φοβηθώ. Κιτρίσατε ρε, παίξουμε. Βγαίνουμε το τρέμα μου πει τι κάνεις. Αφού με κομπάνησες την ατάρεση Αθηνά, εκείνη την ώρα της θα πω. Έλα σε παρακαλώ, η ακουστική μας έλα της. Χαλάρωσε λίγο. Γιατί πάνω στα νεύρα σου ξέρεις τι λες. Δεν έχω βρίσει. Δεν έχει σημασία. Όλα μαγιά είστε! Μάζει το όμω, Γιώργο. Ό,τι γουστάρε, βάλε ωραία. Μάζω, γιατί τι θα μου κάνει, τι θα μου κάνει, ωραία, δεν το μαζεύει. Τι θε. Θε κάτι. Σταμάτα, ρε Γιώργο. Μάζω, στόμος, γιατί ρε, το γιατί Γιώργο. Ηρέμησε λίγο, Γιώργο. Είμαι κοντά σου. Από εδώ και πέρα. Θα τον αποτελειώσω εγώ τον βλάχο. Και πάλι για τον Κατσαούνη. Μπλοκάρει εκεί ο Λάμπρος. Έχουμε ένα τραυματισμό του Λάμπρου, έπεσε πάνω στο Σάβα, εκεί με υπερένταση προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα. Την πρώτη φορά δεν βγήκε έξω. Την πρώτη φορά χτύπησε. Δεν λέω την πρώτη φορά, Μιρέλα. Ακού φωνάζει λίγο, αγάπη μου. Βρήκε την Παρασκευή. Η Παρασκευή μου κάνει. Ρε παιδιά, έλεο δηλαδή. Δεν ακούει ποτέ αυτή η γυναίκα. Σε ακούω και σου λέω ότι καλύτερα που δεν σου μιλάω καν. Βρυσιδά! Δεν θα μου λες εσύ, θα σου λέω. Όταν θα μιλήσω. Θα σου λέω. Όταν λέμε, τότε με νοιάζει που κερδίσαμε τον πόντο. Θέλω να είμαστε ομάδα. Βγάζουμε τα εγώ μας έξω και είμαστε ομάδα. Ομάδα είμαστε. Ναι, είμαστε ομάδα. Δεν το είχαν επίτηδες, ρε Βρυσίδα, και εσύ. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Τι ρίκα. Τι να σήκα, ουρλιάζεις μόνιμα. Γιατί εσύ δεν θα φωνάξω. Δεν ακούει ποτέ. Δεν θα φωνάξω. Σταματήσε και οι δύο. Και εσύ σταμάτα να μιλάς. Και εσύ και εσύ. Και οι δύο. Και εσύ που δεν σταματάς να μιλάς. Κερδίσαμε, δεν σταματάτε. Θέλετε να ουρλιάζω. Σας αρέσει τώρα που μαχούνε όλοι! Γενικότερα έχουν πολλές έντονες στιγμές με τον δικό σου από εκεί. Αλλά εντάξει, άντρες, είμαστε τα λύση. Φλώς ήρθε η μπάλα εκεί πέρα και τον πήρα σβάρνα, χωρίς να θέλω. Σιγά εσύ ρε, πήρε σβάρνα. Κάτσε φρόνημα. Αυτό έγινε. Και τον είπα, θα σε έλεγα τι θα με κάνεις. Ναι, και τον είπα, γιατί θα το φοβηθώ, δεν κατάλαβα. Γιώργο. Τέλος, τέλος, εντάξει, οκ, ευχαριστώ, οκ. Είσαι παγκόσμιος μας. Μην απαντάς. Μη. Μην απαντάς. Μη. Φάει την μπρουσκέτα καλύτερα. Έλα, Παύλο, περιμένω το σχόλιο σου, θα το φοβηθώ. Ωραία. Λέει. Ναι. Εγώ θα πω,
Όχι. Το θέμα είναι ότι δεν τον σέβεται καθόλου ο Κατσαούνης. Υπάρχει αυτό, έτσι. Εδώ πέρα όμως, εδώ πέρα, ναι, όμως μου φαίνεται ότι είναι λίγο υπερβολή αυτό. Είναι λίγο υπερβολή αυτό γιατί. Γιατί μίλησα πριν, είπα τη λέξη οξύθυμος, γιατί. Γιατί είδαμε το λεγόμενο φάουλ, εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ, κατάλαβα ότι ήταν ένα κατά λάθος χτύπημα του Κατσαούνη προς τον Γιωρίκα. Δεν ήταν ηθελημένο. Γι' αυτό είδα ότι νευρίασε εύκολα ο Γιωρίκας, που μου είναι πολύ συμπαθής και οι δύο εμένα. Εάν δείτε, έχω δει τόσους πολλούς αγώνες μπάσκετ, αλλά τέτοιο μπάσιμο και με τέτοια πίεση που τον έριξε το Γιωργάκη δεν ήταν κατά λάθος, ούτε πώς να το πω, ότι εντάξει δεν πειράζει αυτό. Ήταν επίτηδες. Ακριβώς, ακριβώς, αντιαθλητικό, ακριβώς αντιαθλητικό. Να το πω και καλύτερα, Παύλο, να το πω και καλύτερα. Απλά δεν υπολόγισε ο Κατσαούνης. Μπήκε με όλα, όπως λέμε. Περίμενε, μισό λεπτό. Και δεν υπολόγισε την ασφάλεια του αντιπάλου. Εάν δείτε. Δεν υπολόγισε την ασφάλεια του αντιπάλου του. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία. Συγγνώμη. Εάν δείτε, η φορά που πήρε ο Κατσαούνης. Ναι. Ούτε στο μπάσκετ το κάνουν αυτό. Είναι από πάθος για το παιχνίδι, μου φαίνεται. Μισό λεπτό. Η φορά αυτή, Παύλο μου, που πήρε, θεωρείς ότι έγινε επίτηδες ή κατά λάθος? Επίτηδες. Μήπως επίτηδες. Αυτό είναι ένα παρασκήνιο μεταξύ. Έχω παίξει και μπάσκετ, είμαι προπονητής, ξέρω την διαδικασία πώς... Ναι, ξέρω ακριβώς πώς είναι, ναι. Ο Γιωργάκης, ας πούμε, είναι μια παροιμία που λένε ότι το λιοντάρι, ας πούμε, ο Κατσαούνης και ο Γιωργάκης είναι ο λύκος. Ναι. Το λιοντάρι θα το βλέπεις να χορεύει στο τσίρκο. Ο λύκος ποτέ. Α, ότι θα είναι αποτελεσματικός μία και έξω, εννοείς προφανώς. Όταν χρειαστεί ο ότι έχει τακτική, είναι έξυπνος, σεβαστικός, θα βοηθήσει με πάντως, σεβασμό και με ήθος. Είδαμε ότι είναι ευέξαπτος, δηλαδή το τον κράτησαν. Δηλαδή και ο Απόστολος τον κράτησε να μην μιλήσει και ο ίδιος ήθελε να το συνεχίσει. Φούντωσε ο άνθρωπος. Φούντωσε, ναι, αυτό λέμε. Και ο Κατσαούνης στην αρχή το έδειξε με τη στάση του, του σώματος του ότι το έκανα κατά λάθος. Φάνηκε δηλαδή. Εντάξει, άμα ήθελες να πεις ότι το έκανες κατά λάθος. Συγγνώμη, περίμενε. Είδαμε και το Σάβα πώς αντέδρασε με τον Λάμπρο που έπεσε πάνω στο γόνατο του, τον αγκάλιασε. Του Σάβα. Και σηκώθηκε ο Σάβα. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Το ίδιο συνέβη νομίζω και με τη Σοφιάνα που χτύπησε κατά λάθος τη Βρυσίδα. Πάλι ήταν συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ο Κατσαούνης. Με το που πέφτει πάνω του και αγριεύει ο Γιωρίκας, του κάνει ένα. Μ' αρέσει, πώς να μην αγριεύσει, όταν έχει πάει με τα χίλια πάνω του. Πώς να μην αγριεύσει. Μου φάνηκε ότι με το πάθος για το παιχνίδι, για τον πόντο. Με το πάθος για το παιχνίδι. Πίστεψε, έχω παίξει εκατομμύρια φορές μπάσκετ. Πάντα προσέχεις πώς θα κάνεις το άλμα για να κάνεις την τάπα που λέμε. Έχεις τον αντίπαλο. Μα βέβαια, έχεις τον νου σου. Έχετε εστιάσει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουμε εστιάσει λίγο στο κομμάτι της πράξης, το ότι πώς πήγε πάνω του. Στο κατά λάθος. Αντιλήφθηκα λοιπόν στο μεταξύ τους, ότι γιατί είπε ότι γενικά υπάρχουν πολλά μεταξύ μας, θα τα λύσουμε. Έχει, θεωρώ, ο Κατσαούνης μια προκλητική στάση γενικά, όχι μόνο στο Γιωρίκα. Μου βγάζει ένας άνθρωπος ο Κατσαούνης ότι είναι, ξέρεις τι, ότι πολύ ρε παιδί μου το είμαι άντρας, ξέρεις, και μήπως εννοείς, ναι, να βγω ότι μπροστά. Ότι έχουν αρχίσει να ανταγωνίζονται, δύο αρσενικά οποίο, που έχουν αρχίσει να ανταγωνίζονται. Κάτι, όταν συσσωρεύονται πράγματα, να, από ένα απλό παιχνίδι, εκεί βλέπεις την ένταση των πραγμάτων. Και λες τώρα με αφορμή αυτό, ναι. Προφανώς ο Γιωρίκας, έτσι όπως το είδα εγώ, είναι η άποψή μου, έτσι όπως το είδα εγώ, φάνηκε ότι δεν ήταν όντως ρε παιδί μου, ξέρεις, στο κομμάτι το κατά λάθος. Γιατί αν κρίνουμε στο κατά λάθος, είδαμε παίκτες που χτύπησαν κατά λάθος, πώς αντέδρασαν. Άποψή μου. Ίσως είχαν προηγούμενα, έχουν αρχίσει να έχουν μια αρνητική έτσι, ενέργεια ο ένας προς τον άλλον. Ο Κατσαούνης απλά δεν έκανε πίσω και μετά. Όταν τους μίλησε ο Λιανός, έλεγε ναι, το απάντησε. Αυτό έκανα. Δηλαδή έδωσε φωτιά σε όλο αυτό ξανά. Το άναψε. Και οι δύο δώσανε φωτιά. Δεν μπορεί ο Κατσαούνης, κατά την άποψή μου, γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί εύκολα μια ένταση. Είναι και εύκολο να εκφραστεί όπως μπορούμε, ας πούμε, το να μιλήσει και να λίγο θα ακούσουμε σε λίγο, ναι, γιατί πρέπει να ακούμε και τις δύο πλευρές. Σε λίγο θα ακούσουμε και φίλο του, και καλό φίλο του Γιώργου του Κατσαούνη, να δούμε και από εκεί την οπτική. Ωστόσο, όσο έχουμε τον Παύλο κοντά μας, να μας αποκωδικοποιήσει λίγο περισσότερο τον. Το Γιωρίκα, το Γιωργάκη σας, εν πάση περιπτώσει. Και Παύλο. Γιατί κάθε φορά που μιλάει, μου χαμογελάω, μιλάς ο Γιωργάκης μας. Έχεις δίκιο. Απλά εκείνη την ώρα που είπα αυτό για τον Κατσαούνη, θέλω να με βοηθήσει και ο Παύλος. Ο Γιωρίκας έχει και την πειθαρχία ως αθλητής να ελέγξει τον εαυτό του. Και φάνηκε. Βέβαια. Αλλά πώς. Παύλο, ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ήθελα να μου σχολιάσει λίγο γιατί ο Γιωρίκας έχει κολλήσει με την παρέα του Βαλάντη. Αυτό είναι που με έχει εμένα παραξενεύσει πάρα κλωτσάει, πολύ. Κλωτσάει, Ναι, μου κλωτσάει πάρα πολύ γιατί ο Βαλάντης είναι ένας έντονος χαρακτήρας, δεν τα λέει και πάρα πολύ καλά.
Και όμως έχει καταφέρει να έχει κοντά του το Γιωρίκα. Εκεί, και αυτό ήθελα να μου σχολιάσει λίγο. Τι βλέπεις εκεί πέρα, τι έχει γίνει, πώς γιατί είναι σε αυτήν την ομάδα τον έξι. Πώς έγινε, βέβαια. Εγώ πιστεύω λόγω του σεβασμού που έχει ο Γιωργάκης. Ηλικιακά. Ναι. Ηλικιακά και με τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί ο Βαλάδης. Έτσι έχει μάθει. Ναι, αλλά βλέπεις. Και εμένα αυτή την εικόνα μου δίνει. Κάποιες φορές όμως η ηλικία δεν συμβαδίζει. Δεν το λέω συγκεκριμένα. Γενικά λέω, δεν συμβαδίζει με το φρόνημα που έχουν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, όταν ένα παιδί είναι πρωταθλητής και υπάρχουν αγώνες που έχει παίξει ο Γιωργάκης και να έχει μια μικρή πόνσο από αντιπαράθεση με έναν αντίπαλό του και πάλι αν είναι μεγαλύτερός του, θα του δώσει τη θέση να κάτσει. Και, και να προσθέσω, Παύλο, σε αυτό που λες, είναι ότι ο Βαλάντης από τις αρχές έδωσε το φαγητό του μια φορά στον Γιωρίκα και, το αυτό, και από εκεί ξεκίνησε το όλο δέσμο, νομίζω. Δεν ξεχνάει, Το προσέγγισε με αυτόν τον τρόπο. Είναι παιδί που εκτιμάει. Είναι όλα θέμα σεβασμού. Για να το δέσω πάνω σε αυτό που λες. Θέλω να ρωτήσω τον Παύλο πώς αισθάνθηκε, γιατί λίγο έτσι με ειρωνικό στήλο, Κατσαγόνης είπε, είσαι και παγκόσμιος αθλητής. Πώς αισθάνθηκε στον παγκόσμιο. Ναι, στον παγκόσμιο. Εγώ γέλασα, να ξέρετε, ότι ξέρω τι είναι το παιδί μας. Ναι, αλλά εκεί ήταν όμως ειρωνικός και ο Γιωρίκας που είπε σιγά μη με πήρε παραμάζωμα. Ήταν και ο Γιωρίκας ειρωνικός, δηλαδή ήταν ειρωνική και οι δύο, Κωνσταντίνε. Ναι, γιατί τον... Σεβόμαστε τις ιδιότητες κάποιες φορές γενικότερα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Πάντως έχει δείξει μια στάση ο Γιωρίκας. Για να μην το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και στο Βαλάντη, γενικά η στάση του μέχρι στιγμής είναι ένα παιδί το οποίο δεν δημιουργεί εντάσεις, δεν προκαλεί. Για να μην τα λέμε, τέριαξε με κάποιους ανθρώπους, άσχετα αν αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς και κάτι άλλο μπορεί να υπάρξει. Επίσης, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και να αλλάξει ή να συνεχιστεί έτσι. Αλλήμον, όλα αυτά ανατρέπονται. Ωστόσο, αυτό το οποίο κρατάω από τον Παύλο είναι αυτό το μηδίαμα και αυτό ο σεβασμό και κάθε φορά που μιλάει για το Γιωργάκη. Μας, για τον Γιώργο μας, υπάρχει αυτό το μας, αυτό το παιδί μας, της οικογένειάς μας, το μέλος. Και θέλω να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω, Παύλο. Παρακολουθώντας το και βλέποντας, έλεγες καλά του τάπες ή το δικαιολόγησες, το ένιωσες. Φαντάζομαι ότι συντονίζεσαι και συμπάσχεις, έτσι. Τον βλέπω κάθε μέρα, σε κάθε επεισόδιο που παίζει. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον κατάλαβες όμως, πολύ... έτσι, του δίνεις το δίκιο του, φαντάζομαι. Είσαι με το μέρος του. Βέβαια, 100%. Στην αντίδραση αυτή. 100%. Αν έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν έτσι, ήταν λίγο ανακόλουθο. Θα έλεγα ναι, θα όχι. Θα το υποστήριζε. Ναι, εντάξει. Εκεί θα έλεγα ότι θα το υποστήριζε. Θα σε τριβώξουμε, Παύλο. Έτσι είναι. Με το πιστόλι εδώ. Δεν μπορώ να κάνω την κίνησή μου. Όχι, όχι. Με την ωραία έννοια της πίεσης. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα χαρούμε πολύ να τα ξαναπούμε. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Παύλο. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα με υγεία. Να είσαι καλά.